γίνει θεσμός η χορηγία ενός ανθρώπου ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει με πάθος αυτή την ομάδα, έχει στηρίξει με πάθος ένα όνειρο, έχει στηρίξει με πάθος 140 και πλέον παιδιά βρίσκονται κάθε μέρα σε αυτό το γυμναστήριο και μια νέα διοίκηση η οποία προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Καπουνδάκη, αφού του πούμε για χρόνια πολλά, διότι Αντώνης. Ευχαριστώ χρόνια πολλά λοιπόν, ευχαριστώ. Πρόεδρο, καλή ευχαριστώ. Χρονιά στην ομάδα. Ευχαριστώ. Με το δεξί μπήκε, δύο νίκες σημαντικές και σίγουρα η πιο σημαντική στιγμή από όλες, η ώρα της απονομής, της χορηγίας που δίνει και σε εσάς και στους προπονητές όραμα να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Σαφώς. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε να τον ευχαριστήσουμε. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε στον κύριο Παυλίνη, το ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο το οικονομικό το κομμάτι όσον αφορά τη σχέση μας με τον κύριο Παυλή, είναι και το ηθικό και το υποστηρικτικό. Οι κουβέντες που έχουμε κάνει, μάλλον οι κουβέντες που κάνουμε, πάντα βγάζει ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάντα υπάρχει μια θετική σκέψη, μια διαφορετική σκέψη από αυτή που έχουμε εμείς. Μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Και ευχόμαστε η επόμενη χρονιά να είναι η 12η συνεχόμενη που είναι δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε ξανά, κύριε Γιώργο, να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας και ελπίζουμε το πρωτάθλημα, αν τύχει φέτος, είναι αφιερωμένο σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και ως επίτιμος πρόεδρος και πρεσβευτής της ΛΕΡΟ για την Αυστραλία, μου δώνει μια μεγάλη χαρά που έχετε ένα καλό σύλλογο που δουλεύετε πολύ στρατηγική και με ψηλά αποτελέσματα και αυτό έχει δειχτεί φέτος με άλλο όρομα και με μια μεγάλη δύναμη και χαίρομαι και γι' αυτό ως μεγάλος χορηγός και επίτιμος πρόεδρος έχω αυτή τη ευχαρίστηση για τώρα που πάμε 10 χρόνια και η 11η. 11, σκέψου. Έχω χάσει και τα... Νομίζω πως είναι η 11η. 11, 11. Είμαι περήφανος, αισθάνομαι περήφανος γιατί βλέπεις έτσι μεγαλώσουν παιδιά από μικρά και τώρα έχουν φτάσει και 18 και 20 και αυτό είναι σημαντικό για το νησί. Ακριβώς. Και αυτό θα ακολουθάει για γενιές. Και όπως είπες προχτές, 25 χρόνια προχωράει τώρα το πράγμα. Από το 93. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κάθε χρόνο από δύναμη σε δύναμη ναι. προχωράει. Τώρα ότι αυτή η ομάδα, κύριε Παυλή, φτάνει κάθε χρόνο όπως πέρυσι που έπρεπε να τρελάνε όλη τη δωδεκάνησο στους τελικούς. Μια μικρή ομάδα να χτυπάει τους μεγάλους κολοσσούς της Ρόδου. Για εσάς, που είστε ο χορηγός της ομάδας, ο άνθρωπος που πιστεύετε σε αυτήν την ομάδα, τι σημαίνει όταν δεν είστε εδώ και το ακούτε ή το βλέπετε μέσα στο κανάλι τους αγώνες. Αυτό είναι, όπως είπα, μια μεγάλη χαρά στιγμή να σκεφτείς η Λέρος με ένα πληθυσμό που πες 8.000 και να βγάζουμε παιδιά μέσα στις 8.000 είναι πολύ σημαντικό δίπλα σε μια ολόκληρη Ρόδος που μιλάμε 100 και 200.000 πληθυσμό. Είναι πολύ σημαντικό που δείχνει τι ταλέντο έχει η Λέρος. Και αυτό πάντα σου λέω. Οι Λεροί ξεχωρίζουν σε όλα τα δωδεκανίσια. Αγαπάω τη δωδεκανίσια όλους, αλλά οι Λεροί πάντα σου λέω ξεχωρίζουν. Και αυτό που δεν ξεχωρίζουμε, πρέπει να του πούμε του κύριου Παυλή, ότι δύο από τα παιδιά που ξεκίνησαν από εδώ και βοηθήθηκαν από το σύλλογο και βοηθήθηκαν για τις δικές σας χορηγίες και τη δική σας στήριξη πλέον είναι ο Δημητρακόπουλος ο Ιάστονας και ο Χατζηδάκης ο Μανώλης στα κλιμάκια της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα ξεκίνησαν εδώ, από αυτό το γήπεδο. Δεν είναι ωραία να ακούμε, λέρικα ονόματα σε αυτό το επίπεδο. Αυτό σου σηκώνει η τρίχα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι η ευχαρίστηση του σύλλογου αυτή. Είναι η ικανοποίηση των ανθρώπων που ασχολούνται με το σύλλογο και αυτό δίνει κουράγιο πραγματικά. Συγχαρητήρια στους γονείς, συγχαρητήρια στα παιδιά τα ίδια που δουλεύουν 31 μέρες το μήνα, 365 μέρες το χρόνο για να επιτύχουν αυτό που πετύχανε να είναι στα κλιμάκια της Εθνικής Εφήβων. Είναι μεγάλο κατόρθωμα, είμαστε χαρούμενοι. Εύχομαι στους γονείς και στα ίδια τα παιδιά ό,τι καλύτερο. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω και τους γονείς γιατί να φέρνω τα παιδιά κάθε εβδομάδα να διαθέτουν την ώρα τους και χωρίς αυτό δεν γίνεται. Που δείχνει και οι γονείς, πάντως από την οικογένεια, από το σπίτι, όλα αυτά ένας κύκλος είναι και με καλό πρόεδρο, με καλό σύλλογο, με καλό συμβούλιο και με καλό χορηγό, όλα είναι μια συνταγή για επιτυχίες. Επειδή είναι μια ειδική χρονιά και για εσάς, να υποθέσουμε ότι φέτος το Final Four θα είστε παρόν δίπλα στο σύλλογο. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε την νίκη. Γιατί πήρα και το φλουρί προχτές σε μια άλλη πίτα, την πήρα σε μια άλλη πίτα και θα είναι καλή χρονιά
για πολλούς, για πολλά θέματα και αισθάνομαι πάλι είμαστε στο καλό δρόμο. Λοιπόν, να συγχαρούμε τον κύριο Παυλή. Εγώ τώρα έχω, είναι... έχω ναι, ναι, την επιταγή πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και του χρόνου είμαστε πάλι. Είμαστε χαρούμενοι που είστε, που είστε, που είστε δίπλα μας. Δίπλα σου. Ευχαριστώ μπράβο, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Εντάξει, είναι και η ώρα, δεν δίνει μόνο δώρα ο κ. Παυλή, δίνει και ο πανίωνας ο κ. Παυλή. Εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο. Και είναι και δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα. Είναι κάτι όμορφο χειροποίητο για το γραφείο σας, να το έχετε κάθε μέρα στη δουλειά σας, να μας σκέφτεστε και να σκέφτεστε το καλό που κάνετε στη Λέρο και στα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά. Μικρό ρίχνο. Τώρα μας αρέσουν, να το δούμε, γιατί μας αρέσουν, όχι, δεν το, δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα δώρα για μεγάλους χορηγούς. Μ' αρέσει. Βλέπε πόσο μεγάλο είναι. Πόσο μεγάλο. Είναι η κίνηση και σας ευχαριστώ πάλι. Δεν θέλαμε να σας δώσουμε πλάκετα πάλι. Θέλουμε να σας δώσουμε κάτι όμορφο, να μας σκέφτεστε καθημερινά. Είναι art που σίγουρα του αρέσει, ξέρουμε τα γούστα του. Είναι το κατάλληλο για το γραφείο. Αυτό ακριβώς. Έχει φτιαχτεί από παλιούς αργαλιούς. Έχει το σχήμα του καραβιού που είναι το παραδοσιακό του νησιού, για να το θυμάστε. Πυροποίητο. Ναι, πολύ ωραία. Όχι, ωραίο και ασυνήθιστο δώρο, μπορώ να πω εγώ, Πράγματι... Είναι και χειροποίητο. Είναι γούστα από κυρία, τώρα δεν μπορούμε να το... Και το σύμβολο της αυτοδιοίκησης, δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Μπράβο, κύριε Παυλή. Γι' αυτό, η αυτοδιοίκηση πάντως, άλλες στην αλήθεια, ο πάντως δεν είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η ευχή μας από πίσω και είναι ένα σουβέρ για να το συνδυάσετε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι. Να είστε καλά. Και θα το βάλω στο γραφείο μου με χαρά. Εντάξει. Ευχαριστώ πάλι.